Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε σήμερα την φυσική της τρίτης γυμνασίου και θα πούμε σήμερα ένα πολύ γνωστό νόμο της φυσικής, τον νόμο του Τζάουλ. Ο Τζάουλ, ένας φυσικός ο οποίος ασχολήθηκε αρκετά με τον ελευθερισμό και όχι μόνο, ο οποίος ανακάλυψε κάτι απλό, ότι όταν μία αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα, αναπτύσσεται θερμότητα. Θα το έχετε παρατηρήσει εσείς όλοι στις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιείτε, ακόμα και στο φορτητή του κινητού σας, ότι αν παραμείνει λίγο παραπάνω στην πρίζα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ακόμη και το μεσημασί και τα καλώδια και είναι λίγο ζεστά. Ο νόμος του Τζάουλ στην ουσία είναι το εξής. Το ποσό θερμότητας που αναπτύσσεται πάνω σε έναν αγωγό όταν διαρρέεται από ρεύμα για χρόνο αν δεν είχε αντίσταση ρο, δεν είναι από τον άλλον τύπο. Θα μου πει κάποιος βέβαια ότι αυτό θυμίζει πάρα πολύ, τον τύπο της ηλεκτρικής ενέργειας που θυμάστε, τον δύο τετράγωνο επί ρο επί τέ. Αυτό βγαίνει σε τζάμπα, τα υπόλοιπα ένα μέρα, όπου μέτρα. Αυτό είναι ο νόμος του ο νόμος του συγγνώμη του Τζάουλ, ότι το ποσό θερμότητας που αναπτύσσεται πάνω στον αγωγό ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα είναι ανάλογο με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος, ανάλογο με την αντίσταση του καλωδίου και ανάλογο με το χρονικό διάστημα που διαρρέεται αυτός από αυτό το ρεύμα. Δηλαδή, αν τριπλασιάσει κάποιος το ρεύμα, προσέξτε, τετραπλασιάζει το ποσό θερμότητας. Αν τριπλασιάσει το ρεύμα, εναπλασιάζει το ποσό της θερμότητας. Αν τριπλασιάσει την αντίσταση, διπλασιάζει το ποσό θερμότητας. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι δεν μας πόλεμε αντιστάσεις πολλές φορές τα καλώδια και προσπαθούμε να φτιάξουμε αγωγούς με μικρότερες αντιστάσεις. Ωραία. Τώρα, εκτός από τον νόμο του Τζάουλ, θα πρέπει να σας μιλήσω, να σας πω βασικά σε αυτό ότι το ένα Τζάουλ αντιστοιχεί σε 0,24 καλωρίες. Και το ένα καλωρί αντιστοιχεί σε 4,128 Τζάουλ. Δηλαδή, αν αυτό πάτε και το πολλαπλασιάσετε με 0,24, θα βγάλετε το ποσό θερμότητας σε τι, σε καλωρίες. Ωραία, καλωρίες, έτσι να το ξέρετε, είναι θερμιδική μονάδα και κιλοκάλ, ένα κιλοκάλ που είναι 1000 καλ, είναι η περίφημη θερμίδα που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε δίαιτα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι μια τυρόπιτα έχει 380 θερμίδες, ενοπούμε εκείνη τη στιγμή ότι μια τυρόπιτα μας δίνει ενέργεια 380 κιλοκάλ. Που το κιλοκάλ είναι 380 επί 1000 καλ, που το ένα καλ, όπως είδατε εδώ πέρα, είναι 4,128 τζάουλ. Δηλαδή, κύριε, μπορώ να μετατρέψω την ενέργεια που μου δίνει μια τυρόπιτα στην τζάουλ. Βέβαια, μπορείτε να μετατρέψετε σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, ωραία. Τώρα θα πούμε κάτι άλλο που έχει να κάνει. Ο τίτλος που θα του δώσω είναι χαρακτηριστικά ηλεκτρικής συσκευής. Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής συσκευής. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Κάθε ηλεκτρική συσκευή αναγράφει πάνω της δύο στοιχεία. Παραδείγματος χάρη. 1000 βατ, 220 βολτ γράφει το πισωλάκι. Δηλαδή, αναγράφει ισχύ και τάση. Αναγράφει την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει όταν
λειτουργεί υπό αυτή την τάση. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η τάση που φτάνει στην πρίσμα είναι 220 βολτ. Στην Αμερική είναι 110 βολτ για λόγους που έχουν να κάνουν με την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν μας αφορούν εμάς τώρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι προσοχή. Έχετε λοιπόν ένα κουστολάκι, να δω κουστολάκι, ωραία, το οποίο γράφει πάνω τις δύο τιμές που σας είπα. Αν κάνετε τη σχέση Payson Web και Ιώτα και λύσεις προς Ιώτα και αντικαταστήσετε αυτά που δίνει η εταιρεία, θα βγάλετε το Ιώτα Kappa Lambda. Το Kappa Lambda σημαίνει κανονική λειτουργία. Κανονικής λειτουργίας. Δηλαδή, θα πάτε να βγάλετε πόσα μπερ περνούν μέσα αυτή τη σχεδί όταν λειτουργεί, θα κάνει τις προτεραιότητες που έδωσε αυτή η εταιρεία. Και αν πάρουμε τον τύπο της ισχύως, αν θυμάστε τον τύπο της ισχύως, υπάρχει και αυτός, ένας από τους τύπους της ισχύως, και λύσετε ως το ζώο, θα πάτε να λύσετε και θα βρείτε και την αντίσταση της συσκευής. Πέρα τον τράγωνο προς πέ. Έχει διέξει εδώ με πέ, από ό,τι καταλάβατε. Αυτό είναι, δίνει την αντίσταση της συσκευής. Αντίσταση της συσκευής. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Η αντίσταση της συσκευής, από ό,τι καταλαβαίνετε, οφείλεται στα καλώδια της συσκευής και δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσα είναι τα καλώδια που είναι μέσα στο πιστολάκι και λειτουργούν στο ηλεκτρικό του κύκλωμα, αυτά είναι. Άρα η αντίσταση κατά σταυρό. Το ρεύμα όμως κατά τη λειτουργία έχει να κάνει με ποια. Με την τάση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση και να μην περνάει το κανονικό ρεύμα όπως το πιστολάκι. Βεβαίως υπάρχει περίπτωση. Και τότε αν δεν περνάει το κανονικό ρεύμα και είναι λιγότερο, τότε λέμε ότι η συσκευή υπολειτουργεί. Δηλαδή αν βάλετε μια λάμπα, η οποία για να δώσει η φωτεινότητα της 220 βολτ, αν τη βάλετε σε μια τάση, για κάποιους λόγους η τάση έχει πέσει 150 βολτ, δεν θα φωτίζει καλά, δεν θα υπολειτουργεί. Και τότε δεν θα περνάει το ρεύμα κάνουν τη λειτουργία σε μέσα, θα περνάει ένα άλλο ρεύμα το οποίο θα πρέπει να το βρείτε βάζοντας την ισχύ τη λάμπα και την τάση τα 150 βολτ που έδωσε προηγούμενος παράδειγμα. Η αντίσταση όμως την λάμπα θα είναι πάντα σταθερή. Εντάξει, παιδιά. Ωραία. Ωραία. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιος να σας βάλει να κάτι σε ένα κύκλωμα το εξής. Η πιο κλασική χαρακτηριστική περίπτωση σε αυτή την ενότητα που κάνουμε είναι δίνει κάποιος μια συσκευή, δίνει κάποιος μια συσκευή με τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή δίνει μια συσκευή η οποία έχει χαρακτηριστικά P και V. Άρα εσύ μπορείς να πας να βρεις από εδώ το ρεύμα κανονικής λειτουργίας και την αντίστασή της και μετά πάλι για να βάλει αυτή τη συσκευή μέσα σε ένα κύκλωμα, όπως λέτε, ταυτόχρονα μια άλλη αντίσταση ρο 1, βάζεις και μια άλλη τάση, άσχετη, βεολική και σας ρωτάει, περνάει ένα ρεύμα γεωλικό, αν η συσκευή του ίδιου μετά. Σε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάτε να βρείτε την αντίσταση της συσκευής από τον τύπο Page Model Drawing προς δρόση συσκευής, να βρείτε την αντίσταση της δρόσης συσκευής, να βρείτε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας, V και Ι κανονικής λειτουργίας, αυτό έχετε στα χέρια σας, είναι P προς V, και μετά να πάτε σε αυτό το κύκλωμα που εδώ πέρα υποτίθεται ότι υπάρχει και επομένως η αντίσταση συσκευής, να κάνετε Ι ίσον V προς R λίγο, που εδώ είναι η δίδα της τάσης, βέβαια λοιπόν ενώ αυτό που δίνει εδώ στην κλίμα 2 της τάσης είναι σιγά, άρα όταν βάλετε α, σίγμα και α, να βρείτε αυτό το ρεύμα το ίδιο ταχύ. Και αν το ρεύμα για το χέρι πια μου είναι ίδιο με αυτό το ρεύμα, τότε μια χαρά. Αντάξει, λειτουργεί κανονικά. Αν είναι λιγότερο υπολειτουργεί, αν είναι περισσότερο υπολειτουργεί. Και τι γίνεται γιατί να είναι περισσότερο, να είναι περισσότερο υπαρχιστήριο να καεί τη συσκευή τη. Εντάξει. Ωραία. Α μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο φαινόμενο, αφού κλείσαμε με αυτό το θέμα τα χαρακτηριστικά λειτουργία τη ηλεκτρική συσκευή. Α μιλήσουμε για ένα φαινόμενο, το περίφημο βραχυκύκλωμα. Ωραία. Βραχυκύκλωμα. Ακούστε. Τι είναι το βραχυκύκλωμα. Έχετε ένα κύκλωμα. Που έχετε. Μία τάση βιολικό, ένα ρεύμα ρολικό και απ' έξω μία αντίσταση. Ωραία. Και για κάποιους λόγους, βασικά
Είναι αυτό το πράγμα, λειτουργεί, ξέρουμε το ρεύμα εδώ πέρα, είναι και ο ταΐσουν, το διαβολικό διαρρόλογο. Τι εννοούμε βραχυκλήμα? Βραχυκλήμα εννοούμε την ένωση δύο σημείων ενός κυκλήματος με έναν αγωγό αμελητές αντίστασης, δηλαδή μηδενικό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα κύκλωμα? Μπορεί κάπως να αποτριφθεί τα καλώδια και μέσω της υγρασίας να ενωθούν, μέσω του νερού δηλαδή της υγρασίας να ενωθούν και να δημιουργήσουν ένα τέτοιο τόξο, όπως λένε οι ηλεκτρολόγοι. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, αυτές οι δύο αντιστάσεις είναι σαν να είναι παράλληλα. Που σημαίνει η ρόλη του κυκλώματος από το παράλληλο που μάθαμε είναι ρόλο αρχικυκλώματος επιρροπ, προς ρόλο αρχικυκλώματος ενρροπ. Με αυτό κάνει 0 επιρροπ, γιατί είπαμε ότι η αντίσταση του αρχικυκλώματος είναι 0, προς 0 και ρόλο δηλαδή κάνει 0. Άρα μου λέει κάποιος, κύριε, το ρεύμα στο κύκλωμα που θα είναι τώρα βαιολικό, διαρρόλικο, αφού αυτό παιδιά μηδενίζεται όπως λέτε στα μαθηματικά, αυτό τι κάνει? Απειρίζεται. Και όταν λέμε απειρίζεται στη φυσική, δεν είναι τόσο αφηρημένο όσο στα μαθηματικά, παίρνει πολύ μεγάλες τιμές. Ωραία. Με κίνδυνο, αν το έβαλα στο κύκλωμα, πάρει πολύ μεγάλες τιμές, να αναπτυχθεί πυρκαγιά και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Ωραία. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς χρησιμοποιούμε τις περίφημες ασφάλειες. Τι είναι η ασφάλεια? Ασφάλεια είναι ένα σειρματάκι, το οποίο υπάρχει εδώ πέρα στο κύκλωμα, έτσι, και το οποίο αντέχει μια, μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Έχουμε βάλει εμείς από μέταλλα ελατάκια ολόκυμα, δηλαδή μπορούν να γίνουν ελάσματα και να κάπτονται. Ένα σχηματάκι εδώ πέρα, το οποίο μόλις πάρει χαμπάρι, να το πω έτσι απλά, από το ρεύμα ξεφεύγει σε αμπέρ, άρα αυξάνει τη θερμοκρασία αυτού του όπως έχουμε πει, αμέσως τι κάνει, καμηλώνει και είναι σαν διακόπτης. Και κάπου σταματάει η λειτουργία του κυκλώματος. Προσέξτε τώρα εδώ. Οι ασφάλειες, γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Οι ασφάλειες δεν μας γλιτώνουν από το βραχυκύκλωμα. Αλλά από τις συνέπειες του. Ωραία. Δηλαδή, όταν πέσει η ασφάλεια στο σπίτι, βραχυκύκλωμα έχει γίνει. Απλά γλιτώσαμε τις συνέπειες. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν οι ασφάλειες. Απλά εσείς πρέπει να ψάξετε τον λόγο για τον οποίο έγινε μετά βραχυκύκλωμα. Ίσως είναι μια υπερφόρτωση μια γραμμή ή έχει υψηλές λόγοι. Άρα, μάλιστα οι ασφάλειες, ξέρετε, κυκλοφορούν στο εμπόριο δεκάρες, δεκαπεντάρες, δηλαδή ανάλογα με το τι κύκλωμα έχεις, θα πάρεις ασφάλεια που αντέχει μέχρι 10 μπέρ, ασφάλεια που αντέχει μέχρι 15 μπέρ, ασφάλεια που αντέχει π.χ. μέχρι 20 μπέρ. Ωραία. Σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε το έχει συμβεί σε μένα. Πριν από 2-3 χρόνια τα Χριστούγεννα, έφτασα στο σπίτι μου και μου είπαν ότι μία γραμμή του σπιτιού δεν είχε καθόλου ρεύμα. Και όταν σηκώναν την ασφάλεια από το ηλεκτρικό πίνακα, αυτή έλεγε. Προσπάθησα να δω τι γίνεται στο σπίτι, λέω λειτουργεί η κουζίνα. Όχι, μου λένε δεν λειτουργεί τίποτα ιδιαίτερο. Θυμήθηκα λοιπόν ότι εκεί στην περάντα είχαμε βάλει ένα Άγιο Βασίλειο, το οποίο είχαμε βγάλει την πρίζα εκείνη την μέρα γιατί ήταν πρωί. Ωραία, και η πρίζα ήταν εκτεθειμένη στην περάντα και είχε βρέξει. Με αποτέλεσμα εδώ στην πρίζα να έχουν πάει νερά, να έχει υγρασία. Οπότε κάθε φορά που σηκώνανε την ασφάλεια από το ηλεκτρικό πίνακα πάνω, αυτό το πραγματάκι, η υγρασία που υπήρχε εδώ μεταξύ των δύο πεισμάτων που υπάρχει στην πρίζα, ξέρετε, το αρσενικό που λέμε, λειτουργούσε συνέχεια σαν βραχυκύκλωμα. Σηκώνατε βραχυκύκλωμα, σηκώνατε βραχυκύκλωμα. Πήγα και εγώ πήγα λοιπόν στον τοίχο την προέκταση αυτή που είχαμε στον Άγιο Βασίλη, έβγαλα την προέκταση από τον τοίχο, οπότε από μόνο αυτό το κομμάτι σαν να μην υπάρχει πια και σηκώσαμε τα νερά σφάλια και όλα λειτουργήσαν κανονικά. Δηλαδή γινόταν ένα συνεχόμενο βραχυκύκλωμα εδώ πέρα λόγω τη υγρασία που είχε η πρίζα, λόγω τη βροχή που είχε πέσει μέσα τη νύχτα. Και πολλές φορές συμβαίνουν βραχυκλώματα τέτοια από τέτοιου είδους λόγους ή καμιά φορά από υπερφόρτωση της γραμμής. Βλέπετε, λειτουργεί στο σπίτι, βλέπετε εκεί η κουζίνα, λειτουργεί το πλυντήριο, βάζει κάποιος το ακροσίδωρο να λειτουργήσει και κάτι πέφτει μια γραμμή. Εκεί πέρα έχει δώσει ένα σήμα το λεπτό κύκλωμα του σπιτιού. Ο τρέπα που περνάει αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω από, αυτό που αντέχει η ασφάλεια της γραμμής αυτής και γι' αυτό έπεσε. Οπότε κλείστε κάποια συσκευή ή κάποιες συσκευές, ώστε να γίνει νορμάλ κατάσταση και να μπορεί να δουλέψει το ηλεκτρικό κύκλο. Λοιπόν, θα τελειώσω την σημερινή παράδοση με ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με μία έννοια στον ηλεκτρισμό και με αυτό κλείνουμε και το κομμάτι του ηλεκτρισμού. Μπορεί να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
να σας πω για τους περίφημους αποδέκτες. Αποδέκτες, παιδιά, ονομάζονται τις συσκευές εκείνες, ονομάζονται τις συσκευές εκείνες, οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε άλλη μορφή ενέργειας εκτός από θερμότητα. Πάντως, αυτοί οι οποίοι οι αντιστάσεις που μετατρέπουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα, λέγονται νεκρές αντιστάσεις. Ωραία, νεκρές αντιστάσεις σημαίνει όλη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα. Είναι κάποιες αντιστάσεις που ούτε καν φως βγάζουν, ζεσταίνονται, και ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως στο πράγμα του τζάουλα, που είμαστε, περνάει αίμα και ότι είναι πάνω του σαν αντίστοιχη θερμότητα. Και είπα ότι φως βγάζουν, γιατί τουλάχιστον μερικές οι οποίες είναι αυτές οι πορτοκαλί που βλέπετε, που όταν πληρώνουν το άκου φως, ένα κομμάτι της ενέργειας είναι και φωτεινή, δεν γίνεται όλη θερμική. Λοιπόν, αποδέκτης πάνω σκάλι, αποδέκτης π.χ. είναι ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας τι κάνει? Χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια, ο ανεμιστήρας με τους έλεγκες του, χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια, με το καλό βέβαιο και την πρίζα, για να γίνει κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλο ποσοστό της κινητική εδώ πέρα στον ανεμιστήρα. Να φυσήξει τον αέρα και να το ψήσουμε εμείς. Ένα κομμάτι της ενέργειας θα γίνει και θερμότητα πάνω στον ανεμιστήρα. Εντάξει, αλλά το πιο μεγάλο κομμάτι εδώ γίνεται μηχανική ενέργεια. Σας θυμίζω, μηχανική είναι δυναμική και κινητική. Οπότε, αποδέκτες είναι συσκευές οι οποίες μετατρέπουν το ηλεκτρική ενέργεια σε άλλη μορφή εκτός από θερμότητα. Θα σας πω απλά για να κλείσουμε τον περίφημο συντελεστή απόδοσης, συντελεστής απόδοσης αποδέκτη, συμβολίζει με άλλα, και είναι η ωφέλιμη ισχύ που δίνει η συσκευή αυτή προς την απανόμενη. Βέβαια, κάποιος ο οποίος θυμάται ότι η ισχύ είναι ενέργεια διαχρόνου, μπορεί να αντικαταστήσει αυτό έτσι, να φύγουν οι χρόνοι και να βγει ο συντελεστής απόδοσης ενέργεια ωφέλιμη προς ενέργεια απανόμενη. Ο συντελεστής απόδοσης είναι το κέρδος που κάνει 0,35. Ή αλλιώς, αν προγραμματιστεί την 35% η απόδοση της συσκευής της. Παραδείγματος χάρη, έναν ανεμιστήρα, ο οποίος παίρνει ισχύ 1000 βατ. Εντάξει, 1000 βατ είναι απανόμενη, αυτή που πληρώνεται στη ΔΕΗ. Και η ωφέλιμη που την κάνει η κινητική είναι 600 βατ. Ο συντελεστής αποδόσεως που είναι πέρα ωφέλιμο προς πέντα απανόμενη είναι 600 προς 1000, 0,6 ή αλλιώς 60%. Συμβολικά θα μιλάτε και αυτή είναι η μεγάλη συντελεστή απόδοση. Ωραία, παιδιά μου, με αυτή την παράδοση τελειώσαμε την βασική θεωρία του λογισμού στην τρίτη γυμνασίου και εύχομαι να κατανοήσετε κάποιες έννοιες. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail και θα συνεχίσουμε με τα επόμενα κεφάλαια. Ευχαριστώ.